Μετά από αρκετά χρόνια, η περιοχή του Αρκαλοχωρίου αποκτά έναν ιδιόκτητο δημοτικό χώρο, σύγχρονο, λειτουργικό και εύκολα προσβάσιμο, που μπορεί να ανταποκριθεί με επάρκεια στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας αλλά και του προσωπικού του Δήμου. Καταφέραμε να συγκεντρωθεί το ποσό αυτό που στήσει γύρω στους 750.000 και να κάνουμε αυτό το δημαρχείο που βλέπετε εδώ, το οποίο στεγάζει τώρα τις υπηρεσίες όλες οι οποίες είναι στο Αρκαλοχώρι. Στο νέο δημοτικό κατάστημα στο Αρκαλοχώρι στεγάζεται η οικονομική υπηρεσία, ενώ η τεχνική και η διοικητική υπηρεσία στεγάζονται σε άλλα κτίρια, σε Θραψανό και Καστέλη, με τον Δήμαρχο να περιγράφει απίστευτες καταστάσεις. Δεν το πιστέψετε ότι ένα έγγραφο από την τεχνική υπηρεσία να έρθει εδώ στο Αρκαλοχώρι έκανε 22 μέρες. Ο Δήμος μας έχει μια πρωτιά σε όλη την Ελλάδα. Είναι ένας Δήμος ο οποίος δεν έχει έδρα. Η έδρα του είναι ο Ευαγγελισμός και εμείς θα θέλαμε να είναι εκεί το δημοτικό μας κατάστημα και να μπορούμε να έχουμε συγκεντρώσει όλες τις υπηρεσίες μας και να μην αναγκαζόμαστε και ο πολίτης, τεχνική υπηρεσία Θραψανός, οικονομική υπηρεσία Αρκαλοχώρι, διοικητική υπηρεσία Καστέλη. Στόχος του Δημάρχου Μινώα Παιδιάδας είναι η ανέγερση Δημαρχείου σε χώρο πλησίων του Διεθνούς Αεροδρομίου στο Καστέλη για τη στέγαση όλων των υπηρεσιών του. Αυτή τη στιγμή έχω βρει ένα μέρος το οποίο θεωρώ ότι είναι κατάλληλο για να οικοδομηθεί το καινούριο Δημαρχείο. Προσπαθώ να πολλοτριωθεί αυτό το κομμάτι και εκεί θα χτιστεί το νέο Δημαρχείο το οποίο θα είναι... Για να σας δώσω περίπου να καταλάβετε, θα είναι στην είσοδο του αεροδρομίου απ' έξω. Προς την κατεύθυνση αυτή καταβάλλονται προσπάθειες για την απαλωτρίωση του χώρου, καθώς και για την εξασφάλιση κονδυλίων. Εάν γίνει απαλωτρίωση σύντομα, το βλέπω και μια βοήθεια από την περιφέρεια και μια βοήθεια και από την εταιρεία που κατασκευάζει εδώ πέρα. Γιατί μπορεί να μας δώσει μια βοήθεια. Το απαιτήσουμε. Τι πού το βλέπετε, δηλαδή με την κατασκευή, με την ολοκλήρωση του αεροδρομίου να έχετε και το Δημαρχείο ή το βλέπετε... Ευχής έργο θα ήταν αυτό, θα ήταν ό,τι καλύτερο. Ναι, να κάνουμε διπλά γενιά.